Αγκούρια. Η οικονομία μας πάει καλά. Το πανηγυρίζω, ναι. Πώς τις είδατε τις τιμές, βλέπω μπήκατε, βγήκατε, πώς τα είδατε. Μια καπαμά. Πώς τα είδατε. Μια καπαμά. Όπως. Μην κρινιάζετε όλη την ώρα. Αν ακούς το τηλέφωνο του αλλού, τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του αλλού, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να πας στον γιατρό σου. Άρα θεωρώ πρώτα απ' όλα λοιπόν αυτόν που παρακολουθεί πρώτα απ' όλα βαθιά άρρωστο και μετά και ηλίθιο. Μην τον πω και μαλάκα δηλαδή. Κατά κυριολεξία αυτός που παρακολουθεί είναι μαλάκας. Τι έγινε, παιδιά. Μας την πέσανε. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, κορίτσια. Είσαι ο μέση της πολιτικής, πάρ' το χαμπάρι. Ο μέση της πολιτικής είσαι. Δεν παίζεσαι. Με τίποτα δεν παίζεσαι. Ρε παιδί μου, Κυριακό, μην καταλαβαίνεις τίποτα. Everyday μαλακία. Everyday μαλακία. Ένα πράγμα μπορώ να σας πω. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, θα είναι με κυβέρνηση των αρίστων. Δεν θα είναι με κυβέρνηση τουρλού. Καλά, τέτοια κυβερνησάρα που έχουμε στην Ελλάδα, ούτε στον ύπνο μας. Το χωρίς γραβάτα, το ανοιχτό πουκάμισο, ήταν κάτι που θα σας στέριαζε ίσως. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Πες μου το καλύτερο πράγμα που έχεις ακούσει για σένα. Ότι είμαι ειλικρινής και συνεπής. Hello! Κάντε καμιά δημοσιογραφία της προκοπής και μην λέτε ότι να είναι. Γεια σας. Σήμερα είναι 5η 17 Νοεμβρίου 2022. Είμαι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας και ακούτε το καθημερινό podcast του Τμήματος Πολιτικών Ειδήσεων του Document. Ιστορική ημέρα. Κάτι είπαμε, κάτι ψελίσαμε τα προηγούμενα δύο podcast, χθες και προχθές. Αντί άλλου, ας ξεκινήσουμε με ένα μικρό ηχητικό. Ακούστε. Όταν πήγαμε στο ρυθμιστικό και αντίκρισα το παιδί μου, μόλις άνοιξε το δωμάτιο εκείνο που ήρθαν 4 πτώματα μέσα, δεν πρόλαβε να το ξεσκεπάσει ο κύριος αυτός. Μας άνοιξε το δωμάτιο και τα πόδια του που είδα γνώρισα ακόμα σκεπασμένο ότι ήταν αυτό το παιδί μου. Από τα 4 πτώματα το ξεχώρισα και το αγκάλιασα από τα πόδια. Αυτό ήταν. Η κυρία που ακούσατε ήταν η κυρία Ανθή Μυρογιάννη, μητέρα του Μιχάλη Μυρογιάννη, του παιδιού που δολοφονήθηκε στο Πολυτεχνείο με ευθεία βολή, παρακαλώ, στο κεφάλι από τον περιβόητο Ντερτίλη. Φαντάζομαι θα την έχετε δει, θα την έχετε ακούσει την ιστορία. Επέλεξα το συγκεκριμένο ηχητικό αντί οποιοδήποτε άλλο για τη σημερινή ημέρα, διότι είμαι από τους ανθρώπους εκείνους που πιστεύω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από εκείνον της μάνας που έχασε το παιδί της. Και υπάρχουν ακόμη και σήμερα αρνητές του έσχους, οι οποίοι διαπράττουν την κορυφαία, σύμφωνα με τους προγόνους μας ύβρι, αυτή της περίευρησης του νεκρού. Και υπάρχουν και κάποιοι που με έξυπνο δίθεν τρόπο επιχειρούν να αλλάξουν την ιστορία. Επιχειρούν να χαμηλώσουν την νοηματοδοσία της σημερινής ημέρας, την νοηματοδοσία του γεγονότος, ότι δίθεν δεν, ότι άλλοι ήταν οι λόγοι. Ακούστε, ακούστε παρακαλώ. Ένας τέτοιος λόγος ενοχλεί την αντιπολίτευση, διότι αναφέρθηκα ρητός, και σας το λέω, παρά τη μεγάλη ηθική αποστροφή και την πολιτική αποδοκιμασία της Χούντας, είπα, από το λαό, το καθεστώς δεν έπεσε λόγω της εσωτερικής αντιστάσεως, αλλά υπό το βάρος της κυπριακής τραγωδίας. Αυτός ήταν ο υφυπουργός παιδείας και θρησκευμάτων, ο κύριος Συρίγος, από τη Βουλή, πρόσφατα, τον ακούσατε. Δεν έπεσε από το Πολυτεχνείο, μας είπε η Χούντα, από το κυπριακό έπεσε. Δηλαδή, αν κάνεις μια διασταλτική ερμηνεία, κατά τον κύριο Συρίγο, αν δεν εισέβαλαν οι Τούρκοι στην Κύπρο, η Χούντα δεν θα έπεφτε. Θα συνέχιζε το θεάρεστο έργο της, καθώς κατά τον υφυπουργό μας απολάμβανε την αποδοχή του κόσμου. Αυτό δεν συνάγει κανείς από τα λεγόμενά του. Έτσι δεν είναι? Αυτό. Στο διατάφτα τώρα. Γιατί υπάρχει πάντοτε ένα διατάφτα. Ο κόσμος θα τιμά και θα έχει στη συλλογική του μνήμη, η πλειοψηφία δηλαδή του κόσμου, διότι υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, πάντοτε υπάρχουν, όποιο γεγονός επιλέγει εκείνος. Αυτή την πλειοψηφία την ονομάζουν κάποιοι ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Δεν είναι η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Προφανώς και δεν είναι. Αυτή την ηγεμονία και αυτή την πλειοψηφία τρέμουν, και ας μην ανήκει όλοι στην αριστερά, με την κομματική έννοια εννοώ, διότι είναι η πλειοψηφία του δημοκρατικού κόσμου. Και αυτό τρομάζει. Διότι η ίδια πλειοψηφία μπορεί, υπό προϋποθέσεις, όσο και αν αυτό σήμερα ακούγεται λίγο δύσκολο, μπορεί να απαιτήσει, για παράδειγμα λέω εγώ, την εγκαθίδρυση στη χώρα επιτέλους ενός κράτους δικαίου. Ενός κράτους δικαίου σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα, αφού υποτίθεται ότι ανήκουμε στην Δύση.
λεκτικά ανήκουμε στη Δύση. Μπορεί να απαιτήσει να τελειώσουμε με τα τζάκια της δεξιάς, για παράδειγμα. Από πάπου προς πάπου. Μοναδικό φαινόμενο στο παγκόσμια χρονικά. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Κανένα κράτος στον κόσμο δεν υπάρχει που να συμβαίνει αυτό. Ούτε και στα πιο στιγνά διδακτορικά καθεστώτα. Δεν συμβαίνει. Ο γιος του δικτάτορα και κατόπιν ο εγγονός του δικτάτορα και κατόπιν το δυσέγγονο του δικτάτορα να αναλαμβάνουν κορυφαίες θέσεις. Όπως γίνεται στην Ελλάδα με τα πολιτικά τζάκια, για παράδειγμα του Καραμαλή, για παράδειγμα του Μητσοτάκη, για παράδειγμα. Βάλτε και ό,τι θέλετε. Μπορεί να απαιτήσει να τελειώνουμε κάποια στιγμή με αυτό το έσχος της κληρονομικής διαδοχής. Μπορεί να απαιτήσει να τελειώνουμε κάποια στιγμή με το διεφθαρμένο κομματικό βαθύ κράτος εντός των θεσμών, όπως είναι η δικαιοσύνη και όπως είναι και η ενημέρωση. Αλίμονό τους, αν αυτή η δημοκρατική πλειοψηφία σηκώσει κάποια στιγμή κεφάλι και ζητήσει, απαιτήσει, ένα μίνιμουμ σοβαρού κράτους. Αλίμονό τους, αν στη θέση του τάγκς, του χθες, τοποθετήσουμε τις κάμερες του σήμερα. Αλίμονό τους, αν στη θέση των συνταγματαρχών τοποθετήσουμε τα φαντ και τις τράπεζες. Και πάει λέγοντας, καταλάβατε τι εννοώ. Αν χωρίς να τα στοχοποιήσουμε όλα αυτά, απαιτήσουμε τον εκδημοκρατισμό τους. Απαιτήσουμε να τεθούν και οι κάμερες και τα φαντ και οι τράπεζες στην υπηρεσία του πολίτη. Αλίμονό τους. Αυτό τρέμουν. Αυτή την ηγεμονία τρέμουν. Του δημοκρατικού κόσμου. Το κομματικό είναι άλλη τάξη ως θέμα. Θέλετε να ακούσετε σε τι συγκυρία γίνονται όλα αυτά τα οποία λέμε. Και η σημερινή επέτειος. Ακούστε παρακαλώ. Τον Άδωνη Γεωργιάδη που είχε πάει σε σούπερ μάρκετ για το καλάθι. Τον ρώτησε για το θέμα των αντικλεπτικών. Η πρώτη απάντηση που παίρνουμε για να το ρωτήσουμε. Για να δούμε. Αυτό είναι κάτι που γίνει σε όλη την Ευρώπη να το βλέπετε. Θυμίζω εσείς πέσατε τα ρεπορτάζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη Γερμανία, από τη Γαλλία που έχει γίνει το ίδιο. Είναι φυσιολογικό κάποιες αλυσίδες να θέλουν να προστατεύσουν την περιουσία τους. Βέβαια, να πούμε στο σημείο αυτό ότι το ρεπορτάζ του Λάζου Μαντικού εδώ στο Καλημέρα Ελλάδα δείχνει ότι υπάρχει, βρήκαμε προϊόν με αντικλεπτικό εντός του καλαθιού. Είναι φυσιολογικό κάποιες αλυσίδες να θέλουν να προστατεύσουν την περιουσία τους. Βλέπουμε. Κλειδώνουν σε αντικλεπτικά το βρεφικό γάλα. Το καταγγέλλει στο κοινοβούλιο αυτό και λέει είναι η ντροπή. Δεν έχει έχουμε περάσει οικονομικές δυσκολίες. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Τραγική κατάσταση. Φοβερές σκηνές. Μανώλη, αυτό όμως, όπως λες πολύ σωστά, Μανώλη, μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Η πίεση από το εσωτερικό δηλαδή. Στιγμή... Έχουμε εκλογές μπροστά μας. Είναι φυσιολογικό. Είναι κάτι που γίνεται σε όλη την Ευρώπη, μας λέει ο αγαπημένος μας υπουργός. Ξέρετε, ποιος δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ο υπουργός Αναπτύξεως, η Εθνική Τσιρίδα και ό,τι θέλετε, βάλτε εκεί. Σε όλο τον κόσμο γίνεται, λέει, να τοποθετούν αντικλεπτικά στα βρεφικά γάλατα. Να προστατεύσουν τις περιουσίες τους, λέει, μας λέει ο υπουργός. Από ποιον? Από ποιον να προστατεύσεις τα παιδικά γάλατα, την παιδική σκόνη? Ποιος θα κλέψει το βρεφικό γάλα, βρε αθεόφοβοι? Οι μανάδες και οι πατεράδες θα το κλέψουν που δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους. Ποιος θα το κλέψει το βρεφικό γάλα? Και είναι φυσιολογικό αυτό, υπουργέ μου? Και για το δημοσιογράφο, το ακούσατε στο σχετικό ηχητικό, όταν γίνεται αυτό στην Τουρκία, ο κύριος οικονόμου του Sky λέει ότι είναι τραγικό. Είναι τραγικό να συμβαίνει αυτό στην Τουρκία, έτσι. Και δημιουργεί πίεση στις κυβερνήσεις και οδηγεί σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Στην Τουρκία όμως. Διότι εδώ μοστράρουν στο ίδιο Στασίδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, να λέει ότι το να βάζουν στα ελληνικά σούπερ μάρκετ στο βρεφικό γάλα αντικλεπτικό είναι φυσιολογικό. Προσπαθούν να προστατεύσουν την περιουσία τους. Αυτά γίνονται στην Ελλάδα. Αλλά για ακούστε τώρα μια που τον θυμηθήκαμε. Ακούστε τον Υπουργό Αναπτύξεως τι έλεγε πριν 9 χρόνια, όχι πριν πολύ, πριν 9 χρόνια, για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Για ακούστε τον. Όταν όμως μιλάς για το Πολυτεχνείο, σε αυτή την περίπτωση, η ιστορική και επιστημονική εγκυρότητα και ακρίβεια πάει περίπατο. Τι τολμάς και αμφισβητείς τους νεκρούς του Πολυτεχνείου? Μα αυτό είναι ένα σύμβολο! Πρέπει να σας πω δε, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής και δημοσίως να ξεκαθαρίσουμε, γιατί δεν αντέχω τα παραμύθια, δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός στο Πολυτεχνείο. Ούτε ένας. Αυτά. Καταλάβατε? Δεν υπάρχει κανένας νεκρός στο Πολυτεχνείο. Με βάση τον ίδιο. Και πάλι ξανά η ηγεμονία της αριστεράς. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα σήμερα. Σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Είναι το θέμα του κυρίου Δένδια. Ο οποίος υπέξει, είχε προγραμματίσει ταξίδι στην Λιβύη. Στη Βενγκάζη είχε προγραμματίσει το βασικό ταξίδι για να δει εκεί την εκεί κυβέρνηση, γιατί έχει δύο κυβερνήσεις η χώρα αυτή. Αλλά έκανε και μια στάση στην Τρίπολη. Γιατί είχε συμφωνήσει να δει τον πρόεδρο Μένφη. Αλλά αντί του πρόεδρου Μένφη, στο αεροδρόμιο τον περίμενε η Λίβια ομολογός του, κυρία Νάιλα Μαγκούς.
Και φυσικά ο ΥΠΕΚ αρνήθηκε να βγει από το αεροπλάνο. Γιατί, διότι η κυρία Νάιλα ήταν εκείνη που είχε υπεγράψει το παράνομο μνημόνιο με τον κύριο Τσαβούσογλου, με τον Τούρκο ΥΠΕΚ. Το μνημόνιο το οποίο βεβαίως αμφισβητεί κυρίαρχο ελληνικό χώρο, έδαφος, θαλάσσιο, χώρο. Ορθώς κατά τη γνώμη μου ο κύριος Δένδιας, δεν δέχτηκε να την δει. Αν την έβλεπε θα ήταν σαν να νομιμοποιούσε το μνημόνιο. Αλλά το άδειασμα της λευκής κυβέρνησης και η συμπαιγνία στον κύριο Δένδια, αφού άλλα είχαν αποφασίσει και άλλα προσπάθησαν να τον βγάλουν, να τον παγιδέψουν προσπάθησαν, με την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο, δείχνει ότι κάτι δεν κάναμε καλά. Ότι δεν μας υπολογίζουν ακόμα και αυτή η κυβέρνηση της Λιβύης, η οποία δεν έχει αμφισβητείται το ομότυπο των αποφάσεών της από τον μισό πλανήτη. Αν και αυτοί μας εμπέζουν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τη διπλωματία μας και το κεφάλαιο που έχει χτίσει ή τελικά από ό,τι φαίνεται από τέτοιες συμπεριφορές δεν έχει καταφέρει να χτίσει στα διεθνή φόρα. Να κλείσουμε τώρα και με το θέμα των ημερών. Των χρονών, των δεκαετιών, βάλτε εσείς ό,τι θέλετε εκεί και δεν είναι άλλο από τις παρακολουθήσεις. Επειδή σήμερα κάποιος γράψε, για παράδειγμα, η Δημοκρατία έχει ένα ολοσέλιδο σήμερα, πρωτοσέλιδο για την ακρίβεια, ότι τα βρήκανε ξανά ο Μαρινάκης με το Μέγαρο Μαξίμου. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι δεν θα τα βρούνε. Αυτή είναι η διαπλοκή στη χώρα. Μπορεί να φωνάζει, να γαυγίζει, να δαγκώνει η οικονομική ελίτ με τα μίντια που διαθέτει, αλλά φωνάζει, γαυγίζει και διαγκώνει γιατί θέλει κάτι. Μόλις το πάρει, θα βγάλει τη γλώσσα έξω και θα αρχίσει να γλύφει τις πληγές που άνοιξε, μέχρι να τις κλείσει. Και ούτω καθεξής. Και ξανά από την αρχή. Σε κάθε περίπτωση όμως σήμερα, ο μικροπολιτικός στα νέα, ακούστε τι γράφει. Επιλέξα, το διαβάζω μόταμο. Από διασταυρωμένες πηγές προκύπτει πληροφορία ότι στα κινητά που ήταν υπό παρακολούθηση συμπεριλαμβάνονται αυτά της Ντόρας, της Αλεξίας και του Κώστα Μπακογιάννη. Φαίνεται δηλαδή, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, να είχαν λάβει και ενεργοποιήσει κακόβουλα link με SMS από το γνωστό λογισμικό, το Predator εννοεί. Με αποτέλεσμα να μπουν και αυτοί σε αυτόν τον κυκαιώνα. Εφόσον η πληροφορία αυτή ισχύει, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ λυπηρό, γράφουν τα νέα. Ειδικά αν συνυπολογίσει κανείς το γεγονός ότι υπάρχουν δεσμοί αίματος που ενώνουν αυτή την οικογένεια με ένα από τα φερόμενα ως κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης αυτής, τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Ανιψιός του κύριου Μητσοτάκη, κύριος Δημητριάδης. Και μιλάμε τώρα βεβαίως για την Ντόρα Μπακογιάννη, για την Αλεξία και τον Κώστα Μπακογιάννη. Αν και εφόσον ισχύει αυτό, το τονίζω, καταδεικνύει δυστυχώς ότι δεν υπήρχαν ούτε τα στοιχειώδη όρια σε αυτή την ιστορία. Η αλήθεια μένει να αποδειχτεί βέβαια από την έρευνα των αρχών. Το ακούσατε, το γράφει ο μικροπολιτικός στα νέα. Θα σπεύσετε τώρα κάποιοι να ζητήσετε αποδείξεις για αυτά που γράφει τα νέα. Θα τον βάλετε στα μανταλάκια και θα τον απειλήσετε με φυλάκιση αν δεν αποδείξει, αν δεν σας δώσει τις πηγές του. Κάντε το. Γιατί δεν το κάνετε. Κάντε το. Κάντε μια αγωγή για παράδειγμα στο μικροπολιτικό στα νέα να πάει στα δικαστήρια να δώσει τις πηγές του. Όπως θα κάνετε υποτίθεται και σε εμάς. Αλλά κανένας δεν έκανε. Ούτε κάποιος από αυτά τους 68-70 σχεδόν άτομα που γράψαμε στα δύο δημοσιεύματα του ντοκουμέντου ότι ήταν υπό παρακολούθηση. Έτσι. Λοιπόν, τώρα κάποιοι προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από το φάλτσο της κυρίας Φωτίου, προσπαθούν να παραποιήσουν τα λόγια του κυρίου Ματζουράνη σήμερα σε ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, για να πείσουν ότι όλα ήταν ένα ψέμα, ότι δεν γινόταν υποκλοπές. Αλλά τώρα δεν μαζεύεται, δεν μαζεύεται το θέμα με τίποτα, Κυριάκο μου. Δεν μαζεύεται. Ό,τι και να κάνεις, δεν μαζεύεται το θέμα. Όσα τρόλ και να βγάλεις στο διαδίκτυο, δεν μπορούν να μαζέψουν αυτό το θέμα. Έχει ξεφύγει από τα χέρια σου πλέον. Έχει ξεφύγει. Θα έρθουν και άλλες αποκαλύψεις. Και εξάλλου και οι ίδιες οι κινήσεις που κάνεις εσύ, νομοθετικά εννοώ, είναι οι κινήσεις πανικού που, αν μη τι άλλο, δείχνουν με πολύ εύγλωτο τρόπο την ενοχή σου. Θεσμικά εννοώ, έτσι. Και ο νόμος που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το περίφημο απόρριτο, αυτό δείχνει την ενοχή του Μαξίμου και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν η πολιτική συνέχεια. Θα δούμε αν θα μπορέσει να αντέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από αυτό το κορυφαίο, κατά τη γνώμη μου, σκάνδαλο και φυσικά από το συνδυασμό των όσων συμβαίνουν στην αγορά. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Ποτέ μην το ξεχνάτε. Η ακρίβεια σαρώνει την αγορά. Σαρώνει την αγορά. Και ο χειμώνας ήρθε. Σε λίγο θα ανάψουν και τα καλοριφέρ. Είναι θέμα ημερών πια. Η ακρίβεια είναι εδώ, στα σούπερ μάρκετ. Τα είπαμε για τα αντικλεπτικά στα βρεφικά γάλατα. Οπότε θα είναι ένα πολύ δύσκολο χειμώνα και πολύ ενδιαφέρον πολιτικά. Έτσι. Πολύ ενδιαφέρον πολιτικά. Αυτό ο διπλό συνδυασμό υποκλοπών, σκανδάλων, ενός σκοτεινού κέντρου μέσα στο κράτος, το βαθύ κράτος παρακράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα στο κράτος, μέσα στο περίφημο επιτελικό κράτος,
και ο συνδυασμός της ακρίβειας που σαρώνει την αγορά, μέρος της οποίας είναι βέβαια οι πηγές του είναι εξωτερικές, μέρος των οποίων είναι εξωχώρια, αλλά πολύ σημαντικό μέρος, πιστέψτε με, είναι και έχει να κάνει και με την εσχροκέρδεια στη χώρα και με την έλλειψη μηχανισμών ελέγχου και με το γεγονός ότι τα καρτέλ εδώ είναι εντελώς ανεξέλεγκτα, δεν υπάρχει, όχι μόνο δεν υπάρχει κάποιος να τα ελέγξει, αλλά το αντίθετο, το κράτος μια χαρά δουλίτσες κάνει μαζί τους, εξυπηρετώντας τα συμφέροντά τους. Διαφορά και διαπλοκή λέγεται, τα έχουμε ξαναπεί εκατομμύρια φορές, θα συνεχίσουμε να τα λέμε μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μας. Να περάσετε λοιπόν καλά σήμερα, ό,τι κάνετε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Και τώρα βέβαια σήμερα θα πούμε με κεφαλαία γράμματα, αυτό που λέμε κάθε μέρα, να αγωνίζεστε για τα πάντα. Είναι 17 Νοέμβρη σήμερα, συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι είναι η μέρα, η μοναδική μέρα του χρόνου που αυτή η προτροπή του να αγωνιζόμαστε για τα πάντα έχει τόση μεγάλη σημασία και αποδεικνύεται και ιστορικά. Μέχρι αύριο Παρασκευή, να είστε καλά, γεια σας.